Σύντροφε Δημήτρη Κουτσούμπα, σύντροφοι και συντρόφισσες, ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ για την τιμή που μου κάνουν και τη χαρά που μου δίνουν. Βρίσκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας με μεγάλη συγκίνηση, γιατί τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια μου τα έζησα στις γραμμές του ΚΚΕ. Εθνική αντίσταση, εφήνιος πόλεμος, οι διώξεις που ακολούθησαν την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, η βαθιά παρανομία με την ένοπλη προσπάθεια το 1948 μέσα στην Αθήνα που πήγε και στο αίμα, η Ικαρία και η Μακρόνησος, η αναγεννητική προσπάθεια μέσα από την ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες, η παράνομη δράση με την ίδρυση του Πατριωτικού Μετώπου 10 μέρες μετά την επικράτηση της Χούντας. Αργότερα, το 1978, συναντηθήκαμε την προσπάθεια για την ενότητα της αριστεράς. Τον ίδιο χρόνο ήμουν υποψήφιος δήμαρχος του ΚΚΕ στην Αθήνα. Και τέλος, εκλογή μου ως βουλευτή του κόμματος το 1981 και 1985. Όπως βλέπετε, το βιογραφικό είναι γεμάτο από τους αγώνες που έδωσα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Αγώνες που συνδυάστηκαν με τις μουσικές συνθέσεις εκείνη της εποχής, με κορυφαία έργα τη Ρωμιοσύνη και τις Γειτονιές του Κόσμου και τα δύο στις επίσης του Γιάννη Ρίτσου. Και το δεύτερο, αφιερωμένο στον αγαπημένο μου σύντροφο Χαρίρα ο Φλωράκη. Η μεγάλη μας φιλία που ξεκίνησε μέσα από τη φυλακή κράτησε δυνατή και αμετάβλητη ως τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Και όταν ήμουν βουλευτής, ήθελε το γραφείο μου να είναι απέναντι από το δικό του, στο κτίριο του Περισσού, στο Αιχτό Πάτωμα. Βγαίναμε, βλέπετε, και δύο μέσα από το καμίνι της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφύλιου Πολέμου. Ενώ στο γιο της Χούντας μας δένανε με χειροπέδες μαζί, χέρι με χέρι, στις διάφορες μεταγωγές από φυλακές και νοσοκομεία. Και το γεγονός αυτό μας έδεσε για πάντα. Πιστός κομμουνιστής και μεγάλος ηγέτης, ανοιχτόμυαλος, σοβαρός, σοφός και αζαρένιος, μου λείπει και πιστεύω ότι λείπει σε όλους μας. Τώρα το νιώθω να είναι παρόν σε αυτή μας συγκέντρωση. Γεγονός που με συγκίνησε, με γεμίζει με βαθιά συγκίνηση.
Έτσι, τελειώνοντας το χαιρετισμό αυτό, αν με επιτραπεί να αφιερώσω τη σημερινή εκδήλωση στο Χαλίλ Φλωράκη. Σύμφωνο! Σύμβολο του αληθινού κομμουνιστή. Και να σε ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την τιμή που μου κάνατε και που είναι κατά κάποιο τρόπο η δικαίωση μιας ζωής. Γεια χαρά!